σημαντικά όλα τα θέματα που θέσατε, ελάτε, αλλά η οικονομία ήταν και παραμένει στο προσκήνιο, διότι είναι αυτό που απασχολεί κάθε μέρα τον πολίτη. Και να μην ξεχνάμε ότι παρά το ότι αρκετοί δείχτες της οικονομίας βελτιώνονται, παράδειγμα το θέμα των καταθέσεων που αυξάνονται κάθε μήνα περίπου κατά 900 εκατομμύρια, παράδειγμα η μείωση των αφημί που χρωστούν οι ληξιπρότες μας στην εφορία και μια σειρά από άλλα παραδείγματα, παρά το ότι έχουμε πολλούς οικονομικούς δείχτες που βελτιώνονται, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει τρομερά προβλήματα επιβίωσης. Το βλέπουμε κάθε μέρα δίπλα μας, στο οικογενειακό, στο φιλικό, στη γειτονιά μας. Άρα η οικονομία είναι βασικό. Και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια του 2015, διότι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βγαίνουμε από αυτή την περίοδο σώζοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είχε προβλήματα επιβίωσης. Έχουμε καταφέρει και έχουμε δώσει ανάσα ζωής. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα, βεβαίως και θα παίξουν το ρόλο τους. Αλλά κύριε Αυτιά, για να κλείσω εγώ και να ακούσω και τις απόψεις των υπολείπων. Στην πολιτική, το θέμα δεν είναι να γκρινιάζεις και να διαμαρτύρεσαι και να διαφωνείς. Το θέμα είναι να προτείνεις. Άρα και στα ζητήματα της οικονομίας και στα υπόλοιπα ζητήματα, καλό είναι κάποια στιγμή οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τη δική τους αντιπρόταση. Διότι αυτό που ακούμε μέχρι στιγμής είναι η διαφωνία στο τι κάνει η κυβέρνηση. Από διαφωνίες χορτάσαμε. Προτάσεις να ακούσουμε. Θα πει ο Γιακουμάτος, θα πει η Γιανακοπούλου, σας φέραμε στη Βουλή την πρόταση να σταματήσετε τώρα τη μείωση των συντάξεων και είπατε όλα στον καιρό τους. Είναι σαφέστατη η πρόφαση και γιατί το κάνουν. Διότι όσοι είναι έμπειροι περί τα πολιτικά, και ο κ. Γιακουμάτος είναι ο πιο έμπειρος από όλους μας εδώ, λόγω των χρόνων που έχει διανύσει στο κοινοβούλιο, ξέρει πολύ καλά το ότι υπάρχει μια σειρά στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κλείσει η περίοδος της μνημονιακής βαρβαρότητας, στην οποία δεν βάλαμε εμείς τη χώρα, άλλοι τη βάλανε. Πρέπει την επόμενη περίοδο με πολύ προσεκτικές κινήσεις να βγούμε στις αγορές. Πρέπει να ετοιμάσουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο του 2015, το προσχέδιο, και πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν τον προϋπολογισμό τους, να συζητήσουμε τι θα γίνει το προϋπολογισμό του 2019. Εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρχει εκείνος ο δημοσιονομικός χώρος στον προϋπολογισμό του 2019 για παρεμβάσεις και στα ζητήματα των συντάξεων και στα φορολογικά και στα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε ζημιά πάθη. Πριν από λίγη ώρα. Ας δείξουμε όμως τις μπουλντόζες που είναι δίπλα μας εδώ, δίπλα στο Sky. Και τις μπουλντόζες, ας τα δείξουμε αυτά. Κάθε μέρα θα γυρίσει μια κάμερα. Γυρίστε, παιδιά, την κάμερα να δείτε αυτό το έργο που γίνεται. Έχουμε ένα έργο που είναι πολύ σημαντικό. Ποιο το χρηματοδοτεί αυτό? Είναι έργο το οποίο έγινε με παραχώρηση της έκτασης από το Υπουργείο Οικονομικών στην περιφέρεια και είναι έργο το οποίο κάνει η περιφέρεια και κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι μια περιοχή που πνίγηκε, έτσι. Κάθε φορά το δείχνουμε. Ναι, η μάντρα πνίγηκε γιατί μόνο εδώ φταίει η Δούρου, γιατί όλοι οι άλλοι περιφέρειες όταν δεν φταίνε, μόνο η Δούρου φταίει. Αυτό είναι το έργο που γίνεται εδώ. Πολύ σημαντική δουλειά που κάνει η περιφέρεια και μπράβο της. Κάθε μέρα η κάμερα γυρίζει και προς τα δω, κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. 9 και 17 πρώτα λεπτά. Να κλείσω λίγο να σα το συνδέσω. Είναι αυτά που βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, μην χάσουμε την μπάλα. Το οικονομικό με το Σκοπιανό. Στη Βόρεια Ελλάδα. Να απαντήσω. Άλλο πράγμα είναι οι όποιες διαφωνίες, πολιτικές διαφωνίες. Εγώ σέβομαι τους πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη με το θέμα της συμφωνίας που έγινε. Σέβομαι αυτούς οι οποίοι έχουν ευαισθησίες. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να αφήσουμε κάτω από αυτήν εδώ την προσπάθεια κάποιων πολιτών να ξαναβγούνε ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία τα οποία πάνε και φωνάζουν στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια ή αλήτες προδότες πολιτικοί και μια σειρά από άλλα αυτό πολιτικά συνθήματα. Περιμένετε, κύριε Μαρκόπουλε, περιμένετε. Για εθνικά θέματα μιλάμε. Και ένα σωρό άλλα συνθήματα τα οποία τελικά δηλαδή εξυπηρετούν. Αν δεν είναι εθνικά δεν τα γίνεται, θέματα. Δεν γίνεται. Να ολοκληρώσετε. Πρέπει να συνηθίσετε. Είναι λίγος χρόνος. Πρέπει να συνηθίσετε την έννοια του διαλόγου. Ένα λεπτό. Εγώ δεν διακόπτω κανένα. Ελάτε, αλλά ειδικά στα εθνικά θέματα, ακούστε την άλλη άποψη. Διότι αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι με αφορμή τις ευαισθησίες μερίδας των πολιτών, εμείς σεβόμαστε αυτούς που είναι στις διαδηλώσεις, και με αφορμή κάποιους οι οποίοι διαφωνούν με την συμφωνία, εδώ πάμε να καταργήσουμε τη δημοκρατία και να απαγορεύσουμε κάποιον να μιλάει. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Στο άρθρο 6, τρίπονα, αφορά... απαγορεύουμε τα συλλαλητήρια και το δικαίωμα που συναθρίζεστε σε για να μιλάμε για τη Μακεδονία. Να τελειώσω ο καθένας την φράση. Στο ζήτημα λοιπόν της Μακεδονίας, εμείς με βάση τα δεδομένα που είχαμε, δώσαμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και αν κάποιος άλλος έχει μια λύση, άλλη να την προτείνει. Αλλά να δούμε το τι είχαν κάνει οι προηγούμενοι και στο ζήτημα του ονόματος, λοιπόν, και της γλώσσας και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Πάμε. Ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Δύο αξιωματικοί μας είναι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή και πρέπει να δοθεί καλύτερη δυνατή λύση.
αλλά σε όσους βρίσκουν ευκαιρία ακόμα και αυτό το θέμα να το βάζουν στην εσωτερική πολιτική ατζέντα και να δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση γιατί θεωρούν ότι έτσι θα έχουν κάποια ωφέλη, θέλω να τους θυμίσω ότι σε τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει εμείς να δείχνουμε το μεγαλύτερο δυνατό εθνικό μέτωπο και πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Όταν λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, είπα για μέτωπο, κοιτάξτε αμέσως τι αφορά λοιπόν αυτό. Όταν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που αμφισβητούν αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και επικαλούνται αυτά που λέει ο κ. Ερντογάν, δεν βοηθούν το εθνικό θέμα. Στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και μέτωπο εθνικό.